σύγχρονη μάνα είναι μια πολύ επιβαρημένη μάνα πέρα από τους ρόλους της και από το κοινωνικό περιβάλλον. Οι μαμάδες μόνες δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Χρειάζεται η πολιτεία. Όταν μάθεις τι έχει περάσει η μάνα σου, πώς έχει μεγαλώσει η μάνα σου, όταν το μάθεις αυτό, θα τη συμπονέσεις. Η καρδιά της οικογένειας είναι η σχέση του ζευγαριού. Δεν μπορώ να μιλούμε για μητρότητα χώρια από τη σχέση του ζευγαριού. Καιρό είχα να το κάνω αυτό. Να κρατάω ένα βιβλίο στα χέρια μου και να είναι αφορμή για συζήτηση. Μαρία, καλώς μας ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδριανή. Και η Μαρία, λοιπόν, ήρθε στις αποσκευές της με ένα βιβλίο. Οι σιωπές της μάνας. Και όταν μία ψυχολόγος, μία θεραπεύτρια της ψυχής έρχεται να μιλήσει και να βάλει ένα τέτοιο τίτλο, σε προειδεάζει. Πριν ακόμα το διαβάσεις, ξέρεις ότι η μάνα θα πρωταγωνιστήσει εδώ. Πρωταγωνιστεί η μάνα. Και ο λόγος είναι ότι η μάνα είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται συνέχεια μέσα στις θεραπευτικές συνεδρίες. Και νομίζω, πιστεύω ότι κάτι έχω να πω μετά από τόσες δεκαετίες δουλειά με τους ανθρώπους, να καταθέσω έτσι το απόσταγμα της εμπειρίας μου, που νομίζω ότι είναι θεραπευτικό. Μαρία, γιατί αποφάσισες να γράψεις ένα βιβλίο για τη μάνα? Με έσπρωξε μία κοινωνική, θεραπευτική, ψυχοθεραπευτική ανάγκη για ένα λάθος που γίνεται δεκαετίες τώρα και που οδηγεί σε λάθος δρόμο το μυαλό μας, το συναίσθημά μας και τη σκέψη μας και την πορεία μας, την προσπάθειά μας. Ποιο είναι αυτό το λάθος? Το λάθος αυτό είναι ότι έχουμε στρέψει, έχουμε μία καραμέλα, επιπυλίζουμε ότι για τις δυσκολίες μας φταίνε τα παιδικά μας χρόνια και κυρίως βεβαίως η μάνα μας, γιατί η μάνα είναι υπεύθυνη για τη ζωή μας, για την ανατροφή μας, για την ψυχική μας πορεία, για τις αξίες που θα έχουμε. Η μάνα. Και δεν ισχύει αυτό? Δεν ισχύει αυτό 100%. Η μάνα είναι μία γυναίκα που υπήρξε ένα κορίτσι. Υπήρξε ένα μικρό κοριτσάκι. Το κοριτσάκι αυτό, πριν μεγαλώσει, έμαθε να αλλάζει κούκλες, να ταΐζει τις κούκλες της. Έμαθε να παίζει το ρόλο της μαμάς πριν μάθει να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του, τι νιώθει, πριν μάθει να τιμά και να εκτιμά τον εαυτό του, πριν μάθει να διαχειρίζεται τις σχέσεις του, πριν τα μάθει όλα αυτά που δεν τα μάθει και ποτέ του βέβαια, έμαθε τον ρόλο της μάνας. Το φοράμε κοινωνικά στα κορίτσια φοράμε. Αυτό. Η μητρότητα είναι μία έτοιμη φόρμα μέσα στην οποία μπαίνει η ρευστή ακόμα προσωπικότητα του κοριτσιού και διαμορφώνεται. Γιατί εμείς οι άνθρωποι δεν ερχόμαστε από το πουθενά, διαμορφωνόμαστε μέσα σε μια συγκεκριμένη κοινωνία. Και η κοινωνία αυτή έχει συγκεκριμένους ρόλους και τους έχει έτσι θεσμοθετήσει για να μπορέσει να λειτουργήσει. Σωστά. Έτσι, μια κοινωνία, αν δεν υπήρχαν μαμάδες να γεννάνε, θα έσβηνε από το χάρτη. Άρα λοιπόν, οι μαμάδες πρέπει να γεννάνε. Για να γεννάνε οι μαμάδες, θα πρέπει να τις καλοπιάνουμε. Γιατί είναι πόνος μεγάλος, ναι. Έτσι. Την ανεβάζουμε λοιπόν στο βάθρο της ουσίας τη μαμά, της παντοδύναμης. Η μαμά μπορεί όλα. Την ανεβάζουμε λοιπόν σε ένα τέτοιο βάθρο, την καλοπιάνουμε. Ύστερα το παιδάκι ακούει, βλέπει τη μαμά του, ακούει τα κουτσομπολιά, αυτή είναι κακή μάνα, αυτή είναι καλή μάνα. Τα παραμύθια μέσα από το σχολείο όλο συνδύνει στο ότι το κοριτσάκι αυτό πρέπει καταρχήν να γίνει μάνα οπωσδήποτε και να γίνει μια καλή μάνα. Ναι. Και για να γίνει μια καλή μάνα, τι μαθαίνει? Ότι πρέπει να θυσιάζεται. Στην ελληνική κοινωνία. Μιλάμε για την ελληνική κοινωνία. Πρέπει να θυσιάζεται. Η μάνα είναι το κερί το αναμένο. Η λαμπάδα που καίει μονίμως. Και τι εννοούμε θυσιάζομαι ως μάνα που είμαι? Εννοούμε ότι θυσιάζω τα πάντα. Δηλαδή, το χρόνο μου, το χρήμα μου, τον ύπνο μου, τα όνειρά μου, την καριέρα μου, την ξεκούρασή μου, τη διασκέδασή μου, τη θηλυκότητά μου, τον ερωτισμό μου. Η μάνα λοιπόν έχει αναχθεί σε ένα υπερσύμβολο, σε μια υπερμητέρα. Κοίτα να δεις, η μάνα κρατάει το σπίτι. Για δες τώρα μια εικόνα, τι θα πει κρατάει το σπίτι? Πάει να πει το σπίτι σαν να παίζει. Και παίζει
Το σπίτι δέχεται σεισμικές δονήσεις πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Κραδασμούς από τις ιδιοσυγκρασίες των μελών. Έτσι. Τις αλλαγές που φέρνει η ζωή. Που, τι σημαίνει αυτό, η μάνα κρατά το σπίτι. Όταν εγώ μεγαλώνω και ακούω η μάνα κρατά το σπίτι, η μάνα κρατά το σπίτι, αυτό μπολιάζεται μέσα μου, εγγράφεται μέσα μου, είναι ένα πρόγραμμα στο εσωτερικό μου κομπιούτερ, στο σκληρό δίσκο της ψυχής μου, ότι η μάνα κρατάει το σπίτι. Που πάει να πει ότι είναι υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει. Και όχι μόνο για την επιβίωση, την βιολογική, να μαγειρέψει κτλ. Ναι. Αυτά εντάξει γίνονται. Πρέπει να κρατάει ισορροπίες. Η μάνα κρατάει ισορροπίες. Πάει να πει: ο ένας είναι εσωστρεφής, ο άλλος είναι εξωστρεφής. Ο ένας έχει λίγο ψυχαναγκαστικές τάσεις. Ο άλλος περνάει την εφηβεία του. Ο σύζυγος περνάει τη δική του εφηβεία των 50, ξέρω εγώ τι. Και η μάνα πρέπει να κρατάει τα κρατάει όλα αυτά. Και να έχει μυαλό Αϊνστάιν να τα και να τα διαχειρίζεται. Και τα δακτυλουργικά, ταυτόχρονα βεβαίως. Και με τα δικά της ταυτόχρονα. Και με όλα ναι, τα υπόλοιπα. Ναι, τα δικά της δεν τα έχει. Πρέπει να μην θυμώνει, να μην εκφράζει το θυμό της ή να έχει μάθει να τον εκφράζει με αποτελεσματικό τρόπο, αλλά ποιος την έμαθε, να μην εκφράζει το θυμό της, την παρόρμησή της, να μπορεί να είναι πάντα γλυκιά, αποδεκτική και να είναι ο ψυχικός μέντορας, να οδηγεί στα παιδιά της στην χωρίς ευτυχία. Εκπαίδευση, χωρίς να έχει πάρει διδακτορικό στην ψυχιατρική από το Harvard. Δεν ξέρω αν το Harvard είναι τέτοιο διδακτορικό. Ναι. Αλλά κάτι τέτοιο χρειάζεται για να το αντέξει αυτό. Ακριβώς. Αυτό είναι το άδικο. Δηλαδή, ζητάμε από τη μάνα να κάνει πράγματα που όχι μόνο δεν έχει διδαχτεί τι πράγματα εννοώ, να διδάξει συναισθηματικές δεξιότητες, να διδάξει την συναισθηματική νοημοσύνη. Πάει να πει αυτοεκτίμηση, ενσυναίσθηση, να μπορεί να καταλάβει, να νιώσει τον άλλον, διαχείριση, αναγνώριση καταρχήν των συναισθημάτων και διαχείριση των δικών του συναισθημάτων. Να μπορείς να βάζεις στόχους και να τους υπηρετείς και να βρίσκεις κίνητρα αυτού για να κάνεις πράγματα. Αυτά, όχι μόνο δεν τα έχει μάθει, αλλά όπως αναφέρω και στο βιβλίο, έχει μάθει τα εντελώς αντίθετα. Να θυσιάζεσαι, πάει να πει, να μην προσέχεις τον εαυτό σου. Mm. Όταν θυσιάζεσαι, συνήθως δεν αναγνωρίζεις και τις ανάγκες σου. Θέλω να πω ότι έχει μάθει εντελώς αντίθετα και καλείται να δώσει αυτά. Υπάρχει κι άλλος τρόπος να είσαι μάνα, πέραν του να είσαι μία ηρωίδα, παύλα, θύμα, παύλα, αυτή που θυσιάζεται για τους άλλους. Φυσικά και υπάρχει τρόπος και αυτή είναι και η πρόθεσή μου. Να απενοχοποιήσω τη μάνα, γιατί όταν βάζουμε στους ώμους της μάνας τόσες ευθύνες ότι από εσένα εξαρτάται η ευτυχία του παιδιού σου, η μάνα βιώνει ενοχή. Ποτέ δεν είναι αρκετό αυτό που κάνει. Πάντα νιώθει ότι κάτι θα πρέπει να κάνει παραπάνω. Νιώθει ότι αν κάτι δεν πάει καλά στο παιδί της, ίσως φταίει η ίδια. Κάτι δεν έκανε καλά, κάτσε να το διορθώσει. Ναι. Ένας άνθρωπος. Μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα, αλλά για να μην μπούμε τσιτάτα και πράγματα τα οποία είναι κενά περιεχομένου, να του δούμε λίγο πιο βαθιά. Κάθε άνθρωπος έχει πάρα πολλές δυνάμεις μέσα του, έχει δημιουργικές δυνάμεις στο μυαλό του, στην ψυχή του, έχει κρυφά ταλέντα. Κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη, σαν το σπόρο, κάπου να φυτρώσει και να ανθίσει. Η μητρότητα είναι ένας τέτοιος χώρος, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Γιατί δες τώρα τι γίνεται. Αν επενδύσει όλη της την προσωπικότητα, όλη της τη ζωντάνια, όλη της την ακμή σε αυτό, αφενός γίνεται υπερβολική. Και όταν κάποια στιγμή δεν χρειάζονται τα παιδιά της πια τη φροντίδα της, μένει στο κενό. Πέφτει χωρίς αλεξίπτωτο, παφ και σκάει στη ζωή. Συνταξιοδότηση ψυχολογική. Σε συνταξιοδοτούμε. Δεν σε χρειαζόμαστε. Φύγε από τη ζωή μας. Πώς το βιώνει αυτό μια γυναίκα. Πώς το βιώνει αυτό μια γυναίκα, αν δεν έχει επενδύσει και κάπου αλλού. Πώς το βιώνει. Έτσι. Πώς. Ωραία. Δεν το βιώνουν όλες οι γυναίκες με τον ίδιο τρόπο. Mm. Κάποιες γυναίκες οι οποίες έχουν την ευελιξία να δουν ότι τα πράγματα δεν μπορούν πια να είναι έτσι, φρίσκουν κάποιες διεξόδους. Χωρίς να σημαίνει ότι πάντα δεν τις λείπουν τα παιδιά της. Έτσι έχει μάθει. Είναι ζυμωμένη η ψυχή της με τη μητρότητα, είπαμε. Mm-hmm. Δεν έχει εκπαιδευτεί από παιδάκι ότι θα είσαι μαμά και κοινωνικό «ον». Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Πάει να πει θα είσαι μαμά
και θα συμμετέχει στις περιβαλλοντικές ομάδες, εδώ, εκεί, εκεί, θα πας να κάνεις ζωγραφική, χορό, θέατρο, ό,τι θέλεις εσύ, θα ψάξεις τον εαυτό σου στα 30, στα 40, στα 50, μη σου πω. Θα τον ψάξεις λοιπόν, έχεις το δικαίωμα και την υποχρέωση να το κάνεις αυτό για να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου. Έτσι. Δεν έχει εκπαιδευτεί λοιπόν σε αυτό ότι θα είσαι μαμά, αλλά θα ψάξεις και κάτι άλλο. Αυτά τώρα τα επιφανειακά, πάω χορό, πάω γυμναστήριο με την ψυχή στο στόμα, την ώρα που τα παιδιά θα μπορούν ή δεν θα μπορούν, έτσι, και έχω και ενοχές αν δεν έχω μαγειρέψει και σε πρώτη ευκαιρία τα παρατάω, έτσι. Αυτό τώρα δεν λέμε ότι κάνεις κάτι για τον εαυτό σου, κάνεις κάτι για να νομίζεις ότι κάνεις κάτι για τον εαυτό σου. Χρειαζόμαστε νομίζω απαντήσεις, τι σε κάνει καλή μάνα. Αλλά με ένα τέτοιο τρόπο που να μας το διασφαλίσει ο ειδικός που θα μας τις δώσει, ναι, ώστε τα παιδιά σου αργότερα να μην σε κατηγορήσουν για τίποτα. Υπάρχει τέτοια απάντηση, Μαρία? Θα σου πω ότι σκέφτομαι εγώ. Ναι. Για να δούμε τι με κάνει καλή μάνα, πρέπει πρώτα να δω τι με κάνει κακή μάνα για να το αποφύγω αυτό. Κακή μάνα, τι σημαίνει κακή μάνα? Δύο πράγματα. Σημαίνει υπερβολική φροντίδα και λίγη φροντίδα και αμέλεια. Τα δύο άκρα. Τα δύο άκρα. Και τα δύο άκρα πιθανόν να οφείλονται στην ίδια αιτία. Στο ότι η μάνα γίνεται ένας σχεδόν νευρωσικός άνθρωπος, σχεδόν. Φαντάσου έναν άνθρωπο που είναι ανελεύθερος. Δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Δεν μπορεί. Θέλει να πάει για καφέ, πρέπει να κάνει χίλια δυο γελιοσχέδια, ποιος θα κρατήσει τα παιδιά, αν θα με ενοχές, τι ώρα θα γυρίσεις. Ναι. Δεν πάει. Δεν μπορεί να πάει. Μία στις τόσες, ξέρω εγώ. Θέλει να κάνει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, μόνο αν το επιτρέπουν οι μητρικές της υποχρεώσεις, ναι, θα το κάνει. Θέλει, αν η καριέρα της είναι εκτός πόλεως, δεν θα πάει, έτσι. Ναι. Αν θέλει να κάνει και χορό και θέατρο και ζωγραφική, έτσι θέλει. Μπορεί, δεν μπορεί. Ναι, είναι το ζει παράλληλα τις ζωές και των παιδιών της. Δεν ζει μόνο τη δική της ζωή, ζει δύο και τρεις ζωές ταυτόχρονα. Ζει στο ίδιο 24ωρο. Και τις επιβάλλουν πόσο θα ζήσει. Αν επιτρέπουν οι υποχρεώσεις, δεν λέω ότι αυτό είναι κακό, αλλά περιγράφουμε τι συμβαίνει. Ναι. Αν επιτρέπουν οι υποχρεώσεις, θα πάει να κάνει μια θεατρική ομάδα. Αν επιτρέπουν οι υποχρεώσεις, αν μια μάνα λοιπόν υφίσταται τόση πίεση, γίνεται λιγάκι τοξική, λίγο υπερβολική, έχει ένα θυμό μέσα της. Ποιος άνθρωπος είναι τόσο ανελεύθερος και δεν έχει θυμό μέσα του? Και η καημένη η μάνα όλο αυτό το μετουσιώνει με την αγάπη της. Η αγάπη τη βοηθάει να μετουσιώσει όλη αυτή την κούρασή της σε στοργή και σε πάλι φροντίδα και άλλη φροντίδα. Έτσι. Μέσα της όμως είναι ένας άνθρωπος ανελεύθερος. Δηλαδή από τη στιγμή που θα παντρευτεί και θα κάνει παιδιά, δεν έχει πια δική της ζωή. Δεν λέω ότι αυτό είναι καλό ή κακό, απλώς το περιγράφω. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, για να μην είναι η φροντίδα της μάνας επιβαρημένη με αυτό που περιέγραψα προηγουμένως, θα πρέπει αυτό που περιέγραψα προηγουμένως να πάψει να υφίσταται. Δηλαδή όλη αυτή η πίεση. Κάθε μία μάνα θα πρέπει να βρει τους δικούς της τρόπους. Το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να ζητήσει τη συνεργασία του άντρα της. Έτσι. Καλά, αυτά πρέπει να έχουν συζητηθεί από πριν, νομίζω, Μαρία μου, πριν έρθουν τα παιδιά στη ζωή. Ναι, ακριβώς. Και επίσης κάποια βοήθεια, η οποία βεβαίως δεν θα είναι βοήθεια που θα είναι καταπιεστική, κάποια βοήθεια με όρια, εννοώ, από τους συγγενείς, από μητέρες, από κατέρωθεν, η μαμά κτλ. Η σύγχρονη μάνα είναι μια πολύ επιβαρημένη μάνα πέρα από τους ρόλους της και από το κοινωνικό περιβάλλον. Η σύγχρονη μάνα είναι μια μάνα που πρέπει να είναι πολύ λεπτή, πολύ γυμνασμένη, πολύ όμορφη. Πήρε κιλά, της λένε. Αυτή ενοχικά λέει, είχα τις γέννες, μου έμεινα από τις γέννες μια δικαιολογία. Έτσι, δηλαδή φαντάζω την αγωνία της ότι πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό το πρότυπο ομορφιάς. Και αγωνίζεται μέσα σε όλα αυτά. Έχει μεγάλο άγχος αν πάρει κάποια κιλά. Κάτι που δεν συνέβαινε παλιότερα ή δεν θα πρέπει και να συμβαίνει. Ίσως. Έτσι. Είναι θύμα αυτού του απάνθρωπου καταναλωτικού, υπερκαταναλωτικού τρόπου ζωής που έχουμε
και τρέχει εξουθενωμένη να δουλέψει, να συμβάλλει και αυτή, να μπορέσει να πάρουν το καινούριο κινητό, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καθώς είμαστε μιμητικά όντα και μιμούμαστε. Έτσι είναι η κοινωνική ζωή. Αυτή είναι η κοινωνική ψυχολογία και εκεί στηρίζονται όλες οι πωλήσεις, το ότι μιμούμαστε. Να μην στερηθεί το παιδί μου, έτσι. Η μάνα λοιπόν, η σύγχρονη, είναι μια πιεσμένη γυναίκα γιατί πιέζεται από το κοινωνικό περιβάλλον για την εμφάνιση να διατηρηθεί. Δεν μπορείς να είσαι πάντα κούκλα. Δεν γίνεται. Πρακτικά. Πρακτικά δεν γίνεται, ναι. Πιέζεται πάρα πολύ οικονομικά επίσης και πιέζεται γιατί και εμείς οι ψυχικής υγείας οι ειδικοί δυστυχώς πάρα πολλές φορές δημιουργούμε χωρίς να το κάνουμε, ας πούμε, οπωσδήποτε με δόλο. Έτσι, θέλοντας να βοηθήσουμε, δημιουργούμε ενοχές. Ότι η μάνα πρέπει, αυτό η μάνα, από τη μάνα τα παιδικά βιώματα, τα τραύματα. Όταν διαβάζουμε ότι αν είχες καλή σχέση με τη μάνα σου, αν η μάνα σου ήταν έτσι, τότε θα είναι καλές σχέσεις. Με τους συντρόφους, με τους φίλους σου. Ναι, αυτό είναι λυπές, γιατί θα έπρεπε να πει. Αν η μάνα σου είχε εκπαιδευτεί πριν γεννήσει, αν η μάνα σου είχε βοήθεια μετά που γέννηγε, αν η μάνα σου είχε επιλέξει σωστό άντρα και σωστό σύντροφο και είχε μια σωστή σχέση, τότε θα ήταν όλα πολύ καλύτερα στο σπίτι. Όμως, είναι άδικο να θεωρούμε ότι η μάνα είναι ένα γεμάτο τεπόζιτο από αγάπη, από στοργή, από ανεξικακία, από υπομονή, από ικανότητες, από δυνατότητες, από απέραντες δεξιότητες και δεν τις δίνει η κακή μάνα, η άστοργη μάνα. Δεν είναι έτσι. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιες κοπέλες γίνονται μαμάδες πριν οριμάσουν. Ποιες? Το 90%. Απογοητευόμαστε ενδεχομένως από τη μάνα, από τη μάνα μας. Δεν τα έκανε καλά. Για τους δικούς της λόγους, εμείς, μετά, σαν συνέχεια της μάνας μας, τι ρόλο και τι ευθύνη έχουμε απέναντι στον εαυτό μας? Μέχρι πότε θα διαιωνίζουμε αυτή τη φράση «Για όλα φταίει η μάνα μου»? Το «φταίει η μάνα μου» το επεκτείνω. Φταίει ο άλλος. Φταίει ο άλλος. Είναι στάση ζωής, δηλαδή. Είναι στάση ζωής. Όταν έχεις αυτή τη στάση ότι φταίει ο άλλος, τι σημαίνει? Ακινητοποίησε, δεν κάνεις τίποτα για να βελτιώσεις τον εαυτό σου. Έχεις δικαιολογία για την τεμπελιά σου, την ψυχική σου τεμπελιά. Έχεις μια απόλυτη δικαιολογία. Δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος. Επίσης, είμαι θύμα και ως θύμα προκαλώ τη συμπάθεια. Έχω ένα πασαπόρτι, έχω ένα πάσπορτ για τη συμπάθεια. Την άλλη ότι εγώ έχω υποστεί αυτά από τον πατέρα μου και από τη μάνα μου. Αυτό λοιπόν που λέει φταίει η μαμά, πρέπει λοιπόν πρώτα να περάσει μια πιο φιλοσοφική στα ζωή σαν είμαστε άνθρωποι. Αυτό θα τον βοηθήσει να συγχωρήσει και τον εαυτό του καταρχήν. Για τα λάθη που μπορεί να έχει κάνει, για τις ατέλειες κτλ. Ναι, ξεκινάμε. Είμαι ατελής. Αν ξέρω ότι είμαι ατελής, αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογώ τα πάντα. Είμαι ατελής και ξέρω ότι είμαι ατελής, γι' αυτό μπορώ και να συγχωρήσω. Θα είναι έτσι, τον άλλον. Και βεβαίως ως προς τον εαυτό μου, κάνω ό,τι μπορώ και να διορθώσω αυτό που πρέπει να διορθώσω. Σε όλα μας τα συναισθήματα και τις προσπάθειες υπάρχει μια κατεύθυνση, μια πραγματική, τι θέλω να πετύχω. Θέλω πραγματικά να φύγω από το ρόλο του θύματος. Φύγω. Αν θέλω να φύγω από το ρόλο του θύματος, αυτό με οδηγεί. Καταρχήν, να μάθω για τους γονείς μου. Όταν μάθεις τι έχει περάσει η μάνα σου, πώς έχει μεγαλώσει η μάνα σου, όταν το μάθεις αυτό, θα τη συμπονέσεις, θα καταλάβεις. Και όταν εσύ η ίδια ως μάνα έχεις έρθει σε αυτογνωσία και έχεις πιάσει τον εαυτό σου στις στιγμές εξουθένωσης, να φωνάξεις, να ουρλιάξεις, να μιλήσεις, έχεις πιάσει τον εαυτό σου να είσαι στον καναπέ με το κινητό και να βαριέσαι να σηκωθείς να μιλήσεις με το παιδί σου. Γιατί έτσι είσαι κουρασμένη και θες μια χαλάρωση, θες πάρεις μια ανάσα. Όταν λοιπόν το συνειδητοποιείς και λες κάτσε, εγώ το κάνω αυτό. Είναι ανθρώπινο. Έχω δικαίωμα να το κάνω εγώ. Όχι, είναι ανθρώπινο, ναι. Αυτό. Έτσι. Άρα καταλαβαίνω και την άλλο, και τη μάνα μου που έκανε κάποια πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να κάνει κτλ. Δηλαδή, η συγχώρηση των άλλων ξεκινάει από την αυτογνωσία, τη δική μας, και την αποδοχή, το ότι δεν είμαστε τέλειοι.
Αν εγώ έχω αμελήσει το παιδί μου, δεν μπορώ να συγχωρήσω τη μάνα μου που με αμέλησε. Π.χ. Παραδείγματος χάρη. Πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε να γνωρίσουμε τους γονείς μας. Τώρα βλέπει κάποιος αυτή τη συνέντευξη και λέει: Κοίτα, παιδί μου, ναι, εγώ ας πούμε τη μάνα μου. Και επιλέγω ας πούμε να αναφέρομαι στη μάνα, γιατί είναι η πρωταγωνίστριά μας σήμερα, ναι, με αφορμή το βιβλίο. Ναι. Τη μάνα μου δεν την ξέρω σαν άνθρωπος πώς είναι. Δεν ξέρω πώς ήταν όταν παντρεύτηκε. Σαν παιδί πώς μεγάλωσε, πώς τη συμπεριφερόντουσαν, ναι, οι γονείς της. Να σου πω. Είχε δυσκολίες, ας πούμε, ναι, με τον πατέρα μου. Ναι, ναι. Έχει νόημα να της πούμε, μάνα, φτιάξε ένα καφέ και να αρχίσουμε τη συνέντευξη. Θα σου πω πώς γίνεται αυτό. Πώς εγώ τουλάχιστον, ναι, ναι, συμβουλεύω να γίνεται. Προϋποθέτει να θέλεις και να το κάνεις, το να το κάνεις με πρόθεση να νιώσεις και να καταλάβεις τον άνθρωπο πίσω από τον ρόλο. Συνήθως γίνεται μια πολύ ωραία κουβέντα, όχι στημένη, ξεφυλίζοντας ένα άλμπουμ φωτογραφιών. Α, εδώ, ρε, μα είσαι νέα εδώ πέρα, για πες μου, πώς ήταν τότε, ξέρω εγώ, εδώ πέρα με παιδάκι, μα πώς τα κατάφερες με 3 παιδιά τότε, απορώ, ξέρω εγώ, ναι, και μαμά αρχίζει και λέει ιστορίες και σε βοήθησε και η γιαγιά, α, η γιαγιά σου πεθερά, δεν μέταλλε καθόλου, είχαμε φασαρίες, οπότε να αρχίζεις και μαθαίνεις, ναι, και, έτσι. Βγάλετε τα άλμπουμ. Ωραία, πολύ ωραία ιδέα αυτή. Ναι, η καρδιά αυτού του βιβλίου είναι μια πρόταση. Η οποία πρόταση δεν αφορά τις μαμάδες. Δεν θα τις φορτώσουμε και με άλλη ευθύνη. Mm. Οι μαμάδες μόνες δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Χρειάζεται η πολιτεία. Εφόσον θέλει μαμάδες ψυχικά υγιείς, συναισθηματικά υγιείς και ευέλικτες, ώστε να μπορούν να είναι ψυχικοί μέντορες των παιδιών τους και των μελλοντικών μας πολιτών και θέλουμε να έχουν ενσυναίσθηση και οι ίδιοι για τον εαυτό τους και να είναι και ευτυχείς, θα πρέπει αυτές τις μαμάδες να τις εκπαιδεύσουμε. Και πώς θα γίνει αυτή η εκπαίδευση, Μαρία? Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να... η πολιτεία, που είναι τόσο πια ευαίσθητη σε θέματα, υποτίθεται, ψυχικής υγείας και στα χαρτιά. Στα χαρτιά, έτσι. Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί, εγώ το προσπαθώ χρόνια αυτό, έχω κάνει διάφορους κύκλους, αυτό που στην Αμερική λέγεται premarital counseling, να πούμε έτσι και το αγγλικό μας, προγαμιαία λοιπόν συμβουλευτική, χρειάζεται προγαμιαία συμβουλευτική για να διαπιστώσουμε ποια είναι τα ευαίσθητά μας σημεία και να τα δουλέψουμε. Να τα δουλέψουμε. Να επιστρέψουμε λίγο πίσω στο βιβλίο, διότι εσύ εδώ έχεις εστιάσει τη σχέση στη σχέση ανάμεσα στη μάνα και στην κόρη. Γιατί επέλεξε να το κάνεις αυτό? Έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η σχέση μάνας-κόρης και όχι, ας πούμε, η σχέση μάνας-γιού ή πατέρα-κόρης? Στο βιβλίο αυτό εστιάζω σε... έχει δύο μέρη. Το ένα είναι ο γάμος, που προσπαθεί να τον στηρίξει το γάμο, που συμβαίνουν διάφορα, συμβαίνουν διάφορες ανατροπές στη ζωή. Και τι σημαίνει για μια γυναίκα που προσπαθεί να στηρίξει ένα γάμο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι είναι η μάνα, η οποία βιώνει πια τα προβλήματα των παιδιών της που έχουν μεγαλώσει με ενοχή. Με ενοχή. Γιατί θα έπρεπε να τα έχει προλάβει και αυτά. Τότε, σύμφωνα με τη δική της λογική θα έπρεπε να τα έχει προλάβει. Ναι, σύμφωνα με την μέση μάνα που είναι ενοχική, που όλα τα μπορεί, που πρέπει τα παιδιά μου, έτσι. Επειδή συνήθως η σχέση μάνας-κόρης είναι πιο ανταγωνιστική από ότι είναι μάνας-γιού. Υπάρχει αγάπη μεταξύ μάνας και κόρης, αλλά υπάρχει και το ανταγωνιστικό κομμάτι. Και βέβαια όταν οι άνθρωποι προχωρούν συναισθηματικά και οριμάζουν, αυτό το ανταγωνιστικό κομμάτι, που σίγουρα οφείλεται σε δυσλειτουργική σχέση της μάνας, αυτό βελτιώνεται. Βελτιώνεται μόνο με την οριμότητα των χρόνων ή χρειάζονται και άλλα πράγματα? Ο χρόνος μας δίνει ευκαιρίες να δούμε τα πράγματα, να δουλέψουμε. Στη βάση είναι να μην είμαστε εγωιστές και να βάζουμε το εγώ μας στην άκρη, να μπορέσουμε να δούμε τι λέει ο άλλος, τι λάθος κάνω. Όλοι θέλουμε την αγάπη. Αγάπη θέλουμε. Αφού θέλουμε αγάπη, χρειάζεται με αγάπη να το δούμε. Τώρα λίγο κλισέ ακούγεται αυτό, αλλά είναι μια αλήθεια. Όταν λέμε αγάπη, εννοούμε να νιώσουμε και τον άλλον. Το ίδιο και η κόρη, πρέπει να νιώσει τη μάνα και η μάνα να νιώσει την κόρη. Και οι μανάδες πώς θα απενοχοποιήσουν τις δικές τους τις ενοχές, ότι είναι αυτές υπεύθυνες
ότι είμαστε εμείς υπεύθυνες για όλη τη ζωή, για όλα τα βιώματα, για οτιδήποτε καλό ή κακό συμβεί στη ζωή των παιδιών μας. Πώς θα το απενοχοποιήσουμε μέσα μας αυτό? Πρώτον, θα πρέπει να φύγουν από το ρόλο της παντοδύναμης, να δεχτούν την αδυναμία τους. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Επίσης, να δεχτούν, αυτό είναι δύσκολο, δύσκολο, ότι τα παιδιά τους έχουν μερίδιο στον πόνο, στη ζωή αυτή. Αν δεχτεί η μάνα ότι δεν μπορεί να προβλέψει ούτε τι θα κάνει το DNA στα παιδιά τους, ούτε πώς θα είναι ο σύντροφός τους, δεν μπορεί να τα σώσει από τα σκαμπύλια που πρέπει να φάνε στη ζωή για να μάθουν, αν το μάθει αυτό, θα ησυχάσει. Θα τα εμπιστευθεί ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δηλαδή, να πάψει να νιώθει παντοδύναμη και να δεχτεί ότι τα παιδιά της δεν θα είναι η εξαίρεση στη ζωή. Χωρίς να αρρωστήσουν, χωρίς να δυστυχήσουν, χωρίς να έχουν δυσκολίες. Θα έχουν και αυτά, και αυτό που έχει να κάνει για να τα βοηθήσει θα είναι να τα εκπαιδεύσει από νωρίς στο να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και άρα, Μαρία, αυτά είναι και τα μυστικά για να έρθει η ισορροπία στη σχέση της μάνας με τα παιδιά της. Η μάνα να ψάξει μέσα της, να βρει τι κομμάτια του εαυτού της έχει θαμμένα, να τα ξεθάψει και να τα βάλει σε λειτουργία. Τι θέλει να κάνει στη ζωή της πέρα από το να είναι μάνα. Η μάνα λοιπόν να βρει τι θα την κάνει χαρούμενη. Το παιδί θέλει μια χαρούμενη μάνα, πέρα από τη μητρότητα. Αυτό θα την απαλλάξει από το θυμό, από την τοξικότητα και τα παιδιά της θα ευχαριστηθούν από αυτό. Τα παιδιά θέλουν μια ευχαριστημένη μαμά να έχουν. Και δεν θα είναι θυμωμένα μαζί της. Όταν μια μάνα είναι μόνο κυρία να μένω, τα καίει στο τέλος. Να ψάξει μέσα της και να νιώσει ότι είναι και κάτι άλλο που μπορεί να το έχει ξεχάσει, να το έχει θάψει, να το ζωντανέψει, να νιώσει χαρούμενη, να βρει τρόπος να είναι χαρούμενη και όλα θα είναι καλύτερα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Εμείς σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, να συναντάμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά πράγματα να μοιραστούν μαζί μας και μαζί σας. Κάντε την εγγραφή σας και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια!